Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξον. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τις πρώτες ανάσες πήρε σήμερα η Τρίπολη, που ασφιχτιά εδώ και πολλές εβδομάδες από τα σκουπίδια, καθώς ξεκίνησε η μεταφορά των απορριμμάτων από την Τρίπολη στο Χιτά Φυλής. Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε, ο Δήμος Τρίπολης έχει τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση να μεταφέρει στη Φυλή περίπου 65 έως 70 τόνους απορριμμάτων. Άρχισε η μεταφορά των απορριμμάτων από την Τρίπολη στο Χιτά Φυλής, γεγονός που επιβεβαιώθηκε. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα δώσει τη δυνατότητα να ανασάνει η πόλη μέρα με τη μέρα. Ο Δήμος Τρίπολης υπόγραψε τη σύμβαση με τη διοίκηση του Χιτά Φυλής και κατά συνέπεια έχει τη δυνατότητα σε καθημερινή βάση πλέον να διώχνει περίπου 65 με 70 τόνους απορριμμάτων προς την Αθήνα. Την προκαταρκτική τεχνική μελέτη για τη μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό παρουσίασε χθες στην Αθήνα η περιφέρεια Πελοποννήσου από κοινού με την Καναδική Πρεσβεία, αφού Καναδική είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτή την τεχνική μελέτη, και την εταιρεία Investing Greece. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70 έως 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι τα έξοδα για τη λειτουργία του θα ανέλθουν σε 1,5 έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η μελέτη προβλέπει ότι για να μπορέσει το αεροδρόμιο να χρησιμοποιηθεί ως πολιτικό, μεταξύ άλλων απαιτούνται επιμήκυνση του αεροδιαδρόμου, κατασκευή τερματικού σταθμού, βοηθητικών κτηρίων και πύργου ελέγχου. Επίσης, διερευνώνται νέες τεχνολογίες αεροπλοήγησης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα βουνά που είναι τριγύρω. Η Αντιπεριφερειάρχη της Πελοποννήσου, Ντίνα Νικολάκου, ανακοίνωσε επίσης την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, αφού εντός λίγων μηνών το έργο θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Παρουσιάστηκε η προκαταρκτική τεχνική μελέτη που έχει εκπονήσει η καναδική εταιρεία IBI Group από τον επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα, Αντούλιο Ρικέτα, για τη μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε πολιτικό. Η παρουσίαση έγινε χθες στην Αθήνα στη διάρκεια εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Καναδική Πρεσβεία στην Ελλάδα και η Invest in Greece για την προώθηση νέων επενδυτικών σχεδίων. Η κυρία Νικολάκου σημείωσε ακόμα πως η Περιφέρεια προχωρά με σταθερά βήματα και σύντομα θα φανούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προσπάθειας που κάνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για προσέλκυση επενδύσεων από τη μία και την άλλη βεβαίως να ενδυναμώνει συνεχώς το πολιτικό της προφίλ, του οποίου βασική σταθερά είναι ότι η περιφέρειά μας είναι μια περιφέρεια αειφορίας. Η περιφέρειά μας πρέπει να γίνει πρότυπο ευρωπαϊκής περιφέρειας και ξέρετε ότι με πολλές δράσεις και πολλές και μεγάλη εφαρμογή αυτών των πολιτικών που πιστεύουμε, κάθε μέρα μπαίνει ακόμα ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση. Στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα, στην αίθουσα Ελληνικός Κόσμος, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Καναδική Πρεσβεία και το Investing Greece του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποίησαν μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Ο κύριος Τατούλης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ήταν ο βασικός ομιλητής, ο οποίος ανέπτυξε και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Πελοποννήσου. Ο κύριος Πεκ, ο πρέσβης του Καναδά, μίλησε με τα καλύτερα, θα έλεγα, λόγια για την Πελοπόννησο και για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και για το πώς μπορούν οι δύο αυτές χώρες να αρχίσουν μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Εκεί έγινε και η παρουσίαση της μελέτης για το αεροδρόμιο της Τρίπολης,
το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς θέλουμε παράλληλα με τη στρατιωτική του χρήση να είναι και ένα low-cost αεροδρόμιο, ένα cargo αεροδρόμιο, μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Από τη μία, με την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας, που θέλω να σας πω μια πολύ θετική εξέλιξη, εντός λίγων μηνών θα έχουμε την απτή πλέον χρηματοδότηση αυτού του έργου, την ένταξη σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό αυτού του έργου για την Καλαμάτα, με την αναβάθμιση αεροδιαδρόμων, με την αναβάθμιση του πύργου ελέγχου. Οπότε, σε συνδυασμό αυτά τα δύο αεροδρόμια θα μπορέσουν να αποτελέσουν εξαιρετική πύλη εισόδου για τους επισκέπτες στην περιφέρειά μας από όλο τον κόσμο. Ολοκληρώνονται και οι οδικοί άξονες. Είμαστε καθημερινά πολύ πιο κοντά στην ανάπτυξη, στην ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ολοκληρώνεται το θέμα των σκουπιδιών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο, και προχωράμε δουλεύοντας σκληρά και με τον ίδιο τρόπο. Εκεί παρουσιάστηκε και υπήρξε και ένας ομιλητής, ο οποίος σκέφτεται να επενδύσει στην Πελοπόννησο, ο οποίος προέρχεται από τον Καναδά, ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την περιφέρειά μας, είπε ότι τέτοια περιοχή θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλο στον κόσμο. Είπε ότι στην Πελοπόννησο υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο δίνει ευεξία και ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί με οτιδήποτε κάποιος και να ασχοληθεί, να μπορεί αυτός να έχει πραγματικά μεγάλα ωφέλη και να έχει βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα ακόμα βήμα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, το οποίο ξέρετε και γνωρίζετε ότι δουλεύουμε καθημερινά σκληρά γι' αυτό. Την άποψη ότι ο μοναδικός του σκοπός δεν είναι να κλείσει το υδροθεραπευτήριο, αλλά να διασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας του, διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αλέξανδρος Τεχνική, της εταιρείας που έχει κατασκευάσει το υδροθεραπευτήριο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή 8 στον αέρα για το θέμα του υδροθεραπευτηρίου. Ο κύριος Βλάχος είπε ακόμα ότι είχε συνάντηση και συζήτηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ και πλέον περιμένει να του δώσουν τελική απάντηση για τα όσα μέσα της επιστολής του τους πρότεινε. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αλέξανδρος Τεχνική ΑΕ, Γιώργος Βλάχος, μίλησε στην εκπομπή 8 στον αέρα για το θέμα του υδροθεραπευτηρίου. Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας του και άλλα, από την άλλη, δεν θέλει το κλείσιμο του υδροθεραπευτηρίου. Μετά την συνάντηση και τη συζήτηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ, περιμένει να του δώσουν τελική απάντηση για τα όσα μέσω της επιστολής του πρότεινε. Εχθές το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, έγινε μια συζήτηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων και ανέλησα τις απόψεις μου σχετικά με τις δυνατότητες να βρεθεί μια λύση, ένα διακανονισμός, έστω και μακροχρόνιος, ο οποίος να διασφαλίζει, δεν νομίζω, πρέπει να είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορούν να κινηθούν χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, συνεχίστε αν θέλετε. Εντάξει, εκθέσαμε τις απόψεις μας για το τι μπορεί να γίνει. Ζητήσαμε και την άποψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν ουσιαστικά μια ανοιχτή συνεδρία. Δηλαδή, δεν σας άκουσα, αν θέλετε, ήταν μια. Στην ουσία ανοιχτή. Δηλαδή αυτά που είπαμε ήταν, εν πάση περιπτώσει, δημοσιοποιήσιμα, φανερά. Δεν θα έχουμε να κρύψουμε κάτι. Και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, δηλαδή 4-5 χρόνια, η οποία να είναι δυνατή, να μπορεί δηλαδή να τηρηθεί και από την πλευρά της τουριστικής Λουτρακίου, από την πλευρά του Δήμου δηλαδή. Να είναι εγγυημένα τα λεφτά σας δηλαδή, να τα εγγυηθούν. Πέραν αυτού, να υπάρχει δυνατότητα να αναδοθούν τα χρήματα, γιατί και η πλευρά του Δήμου έχει δυσκολίες μεγάλες αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έγιναν κατανοητές οι απόψεις μας και εμείς αντιληφθήκαμε πώς σκέφτονται η πλευρά της εταιρείας και πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα υπάρξει καινούργια συνεδρία. Το έργο ανελήφθη επί Δημαρχίας κυρίου Παύλου. Μάλιστα. Στη συνέχεια η κατασκευή έγινε επί Δημαρχίας Γκένη και παραδόθηκε επί Δημαρχίας κυρίου Λογοθέτη. Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση, και αυτό το λέει ο πρώην δήμαρχος ο Παύλος, ότι στην αρχή είχε ξεκινήσει με ένα κόστος πολύ χαμηλότερο, 9 εκατομμύρια ευρώ αν θυμάμαι, και τελικά έφτασε 21. Όχι. Το έργο είχε υπέρβαση περίπου 44-45%. 44%. Αλλά πρόκειται ουσιαστικά για άλλο έργο με πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο πολυτελές. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος,
ο σημερινός, ο Κώστας ο λογοθέτης, είχε πει ότι όλα είναι περίπου, τα σας λέω τώρα, ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Ότι τα βρίσκεται. Είχατε κάνει καμία συμφωνία με τον κύριο λογοθέτη? Το καλοκαίρι του 2012, ναι, έγινε μια συμφωνία, ένας διακανονισμός. Μάλιστα. Για εξόφληση με ένα ποσό συγκεκριμένο ανά μήνα. Θέλετε να μας πείτε, θέλετε, αν θυμάστε καλά, αν θυμάστε το νούμερο που είχατε πει τότε? 80.000 ευρώ το μήνα. 80.000 ευρώ το μήνα. Για διάστημα περίπου 5 ετών. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα συνεχίσετε τον πλειοστηριασμό της 24ης? Η πρόθεσή μου είναι να αναβάλουμε τη διαδικασία του πλειοστηριασμού εφόσον είμαστε σε διάλογο. Κύριε Βλάχο, σε ένα σημείο της επιστολής σας λέτε ότι προτίθεστε για να βοηθήσετε, το ξεκαθαρίζετε αυτό, να δοθεί στην εταιρεία σας η διαχείριση του ΣΠΑ. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βλάχο, γιατί το είπατε αυτό? Γιατί μελετώντας την οικονομική κατάσταση της δημοτικής επιχείρησης, είπε ότι έχει ένα μεγάλο παθητικό από τη λειτουργία του ΣΠΑ, είναι ένα γεγονός που με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Δηλαδή, ως πιστωτής, εν πάση περιπτώσει, της δημοτικής επιχείρησης, ενδιαφέρομαι αν κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, έχει κέρδη ή ζημίες. Πολύ σωστά. Επειδή γνωρίζουμε το αντικείμενο του ΣΠΑ σε μεγάλο βαθμό, γιατί λειτουργούσαμε από τεχνική άποψη το ΣΠΑ επί 2,5 χρόνια περίπου, πιστεύουμε ότι έχουμε δυνατότητα να το λειτουργήσουμε με κέρδη για την... Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε. Απλώς θα ήθελα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάποια καλύτερη πρόταση, κάποια εναλλακτική λύση, δεν είμαστε αρνητικοί σε τίποτα. Και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να φύγουν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία από την ιδιοκτησία της δημοτικής επιχείρησης. Είστε σαφές. Αυτό είναι το τελευταίο που επιθυμούμε. Από την άλλη, βέβαια, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε τις νόμιμες απαιτήσεις μας. Πάμε στον Δήμο Κορινθίων, κυρίες και κύριοι, καθώς μια σειρά από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι σε εξέλιξη σε αυτό το Δήμο. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Χαράλαμπος Δικυρλάκης μίλησε για το δίκτυο ίδρυψης στην περιοχή της Αγίας Άννας, τα έργα στην Εθνική Ανεξαρτησία αλλά και τα έργα που γίνονται στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ. Ο Δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, Χαράλαμπος Δικυρλάκης, μίλησε για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και είναι έργα μέσα από το Πράσινο Ταμείο και μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα τα οποία αναφέρει ο κύριος Δικυρλάκης είναι το δίκτυο ίδρυψης στην περιοχή της Αγίας Άννας, τα έργα στην Εθνική Ανεξαρτησία και τα έργα που γίνονται στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του ΟΣΕ, όπου εκεί θα εγκατασταθούν και οι υπηρεσίες του Δήμου. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη έργα τα οποία έχουμε εντάξει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η πλατεία της Αγιάνας, η οποία έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά και είμαστε στην οριστική φάση, στην τελική φάση. Η Εθνική Συναξαρτησίας που είναι στο Πράσινο Ταμείο, με την τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περάσαμε μια πρόταση για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας πόλης Κορίνθου, Παναγής Σαρτάρη. Και είμαστε επίσης σε τελικό στάδιο, περιμένουμε τελική έγκριση από τον Περιφερειάρχη περί εκτέλεσης εργασιών για να πάρουμε την έγκριση δημοπράτησης για την πεζογέφυρα και την ανάπλαση ενός αρκετά σημαντικού τμήματος του παραλιακού μετώπου της πόλης. Από εκεί και πέρα, οι υπηρεσίες του Δήμου και το Τμήμα Αυτοεπιστασίας δίνει μία μάχη με την καθημερινότητα, αλλά προσπαθούμε και το κομμάτι στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό στο κέντρο της πόλης. Έχει ξεκινήσει ήδη η ανάπλαση εκεί και στο κτίριο, στο οποίο θα μεταβληθούν οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο στόχος μας είναι μέσα στο καλοκαίρι, να αποδοθεί σε κοινή χρήση. Γίνεται ένας αγώνας ανέβρεσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δίνουν να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο να δούμε περισσότερα έργα. Για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, σχετικά πρόσφατα βγήκαν οι καινούργιες τιμές των άρθρων του ΑΤΟΕ, δηλαδή τα άρθρα τα οποία ουσιαστικά καθορίζουν την σύνταξη των μελετών του Δήμου Κορινθίων. Επανασυντάχθηκαν σύμφωνα με τα νέα πλέον άρθρα οι μελέτες. Ο παραλιακός, η παλιά εθνική οδός, η οποία διατρέχει όλη την παλιά δημοτική κοινότητα Άσου Λεχαίου,
Έχει βγει μια εργολαβία, θα βγει στον αέρα σχετικά σύντομα, έτσι ώστε να γίνει αποκατάσταση, γιατί σε αρκετά σημεία της θα έλεγα ότι είναι και επικίνδυνη για την κυκλοφορία. Πέρα από αυτό υπάρχει και ένα έργο που αφορά τα πεζοδρόμια στο παραλιακό κομμάτι του Δήμου Άσου Λεχαίου, το οποίο και αυτό είναι σε πολύ καλή φάση οριμότητας και πιστεύω σχετικά σύντομα θα βγει στον αέρα για προεδρική δημοκρασία του. Την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους Δήμους θα επιχειρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών το επόμενο διάστημα. Ο αρμόδιος Υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά χθες στην Βουλή τα πεπραγμένα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημέρωσε ότι έως το τέλος του μήνα θα έχουν αποδοθεί επιπλέον 140 εκατομμύρια ευρώ για ληξιπρόθεσμα χρέη στους Δήμους, ενώ ήδη καθημερινά χρηματοδοτούνται τα διάφορα προγράμματα των Δήμων. Όλα αυτά ενώ την ίδια ώρα περισσότεροι από τους μισούς Δήμους της χώρας έχουν καταφύγει ήδη σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Περισσότεροι από τους μισούς Δήμους της χώρας έχουν ήδη καταφύγει σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος Οικονομικών Δήμου Κορινθίων Χαράλαμπος Καμπούρης. Τέλος, ο κ. Καμπούρης τόνισε ότι όσοι Δήμοι μπαίνουν σε διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν εισπράττουν παρακρατηθέντες πόρους. Τα χρήματα αυτά θα εισρέουν στο ταμείο του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή, Ισόρροπη Ανάπτυξη, του οποίου οι πόροι θα διαμένονται σε δήμους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και στους δήμους που θα επιβραβεύονται για τη χρηστή οικονομική τους διαχείριση. Είναι αλήθεια ότι περισσότεροι πλέον από τους μισούς δήμους έχουν μπει σε ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές και χρέη τα οποία έχουν. Σε αυτή την κατηγορία των Δήμων, ο Δήμος Κορινθίων δεν ανήκει. Γιατί μέχρι τώρα η κατάστασή του, από τους απολογισμούς και με τους προϋπολογισμούς που έχουμε μέχρι τώρα καταθέσει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί Δήμοι, περίπου οι μισοί Δήμοι, γύρω σε 167 περίπου, έχουν προβλήματα τέτοια, οπότε χρειάζεται να υπάρχει κάποια ρύθμιση όσον αφορά τις οφειλές τους. Γι' αυτό ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η επιχορήγηση, θα λέγαμε, περίπου 1 δισεκατομμύριο λιγότερα πρέπει να είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια που έχω υπολογίσει, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν προκειμένου να ρυθμιστούν αυτές οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια αυτά έχουν και κάποιες συνέπειες και κάποιες, θα έλεγα, παρενέργειες μετά στη λειτουργία του Δήμου. Δηλαδή, αν κάποιος Δήμος θα μπει σε μια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα μπορεί να εισπλάττει χρήματα από τους παρακρατηθέντες πόρους που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα ποσό σοβαρό αυτό. Άρα λοιπόν, μόνο οι Δήμοι που έχουν πράγματι πρόβλημα επιβίωσης βλέπω να μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση. Για κάποιον άλλο λόγο δεν νομίζω. Δηλαδή οι Δήμοι που έχουν οφειλές, τις οποίες τις έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, συνήθως από εκεί που κάναμε δάνεια οι πρώην κοινότητες και οι πρώην Δήμοι, δεν υπάρχει λόγος να μπουν σε αυτή τη ρυθμίση, γιατί θα έχουν και σαν απώλεια τους παρακρατηθέντες πόρους. Οι πόροι αυτοί που θα παρακρατούνται βέβαια μπαίνουν σε κάποιο κοινωνικό ταμείο και αποδίδονται μετά στους Δήμους, οι οποίοι πράγματι έχουν πρόβλημα επιβίωσης ή σε αυτούς που ασκούν κάποια χρηστή οικονομική διοίκηση. Είναι μια απόφαση η οποία πράγματι μπορεί να λύσει τα προβλήματα και των δύο κάποια θέματα και των δύο κατηγοριών, δηλαδή και αυτούς που ασκούν κάποια οικονομική διοίκηση σωστή, να επιβραβευθούν κατά κάποιο τρόπο για την προσπάθεια αυτή μέσα στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, αλλά και δήμοι οι οποίοι πράγματι για λόγους διάφορους δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες κατηγορίες δήμων, ορεινών, που δεν έχουν έσοδα και πράγματι χρειάζονται τη στήριξη του κράτους. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, βέβαια στοχοποιούνται και οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Δηλαδή θα πρέπει να μην γίνονται υπερβάσεις πάνω από το 10%, γιατί εκεί πέρα θα παρεμβαίνει βέβαια με τη μορφή της συμβουλής και της σύστασης και της προειδοποίησης το Υπουργείο Εσωτερικών, για να μπορεί κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να
προϋπολογισμοί να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικοί και πραγματικοί. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ένωση των Επαγγελματοβιοτεχνών με αφορμή την επικείμενη κατάθεση νομοσχεδίου για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Η πρόταση της κυβέρνησης έχει στόχο, όπως υποστηρίζει η ίδια, την απελευθέρωση της αγοράς, με πρώτο βήμα την απόφαση να μένουν ανοιχτά όλα τα καταστήματα κάτω των 250 τετραγωνικών μέτρων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Τα πολυκαταστήματα από την πλευρά τους θα μπορούν να μένουν ανοιχτά τις 10 Κυριακές που συνδέονται με τις γιορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και τις περιόδους των εκπτώσεων. Σε ανακοίνωση της πάντως, η ΓΕΣΕΒΕ τονίζει ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν θα έχει καμία θετική επίδραση ούτε στην αγορά, ούτε και στην απασχόληση και στην κοινωνία γενικότερα. Τώρα 10 βγαίνουμε. Κυριακές το χρόνο. Προτείνει η Τρόικα να μπορούν να λειτουργούν οι εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης θα καταθέσει πρόταση στη Βουλή με την οποία θα υποστηρίζει ότι πρέπει να επιτρέπεται και τις 52 Κυριακές η δυνατότητα να κρατάει ένας έμπορος μικρού μεγέθους την επιχείρησή του ανοιχτή, εάν το επιθυμεί. Για το θέμα μίλησε η πρόεδρος του ΕΒΕ στην Κορινθία Μαρίνα Ταοξίδη, η οποία τονίζει ότι χωρίς ανάπτυξη δεν θα υπάρξει ανάκαμψη της χώρας, ενώ αντιδρά στο άνοιγμα των Κυριακών, καθώς όπως χαρακτηριστικά λέει, δεν υπάρχει δουλειά τις καθημερινές, θα έχουν τα μαγαζιά δουλειά τις Κυριακές. Η πεποίθησή μου είναι ότι δεν φταίει η Τρόικα. Έχουμε ελληνική κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από το ελληνικό κοινοβούλιο. Εκείνο αποφασίζει. Είναι μια πολύ ποταπή δικαιολογία η Τρόικα. Η Τρόικα απαιτεί να πληρωθεί. Δεν επιβάλλει μέτρα. Είμαι σίγουρη ότι είναι μια φτηνή δικαιολογία η Τρόικα. Απλά τα μεγάλα καταστήματα πιέζουν τον Υπουργό Ανάπτυξης να πάρει απόφαση να απελευθερωθεί το ωράριο για τις Κυριακές. Τίποτε άλλο. Γιατί ακόμα και η πρόφαση που λένε ότι το κάνουν μόνο για τους μικρούς και δεν θα αφορά το μέτρο τους μεγάλους, εφόσον δεν υπάρχει δεδικασμένο, δεν είμαστε κουτί για να πιστέψουμε ότι εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και οι μεγάλοι θα είναι κλειστά. Όμως, το πρόβλημα του κόσμου δεν είναι ότι δεν έχει χρόνο για να βγει να ψωνίσει. Διότι αν του περίσσευε, δεν του φτάνει ο χρόνος, τα απογεύματα, γιατί δεν κατεβαίνει κανένας στην αγορά μας και είναι άδειοι οι δρόμοι και δεν κινείται κανένας άνθρωπος ημί μόνο το πρωί και την Δευτέρα το απόγευμα και την Τετάρτη το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί κατεβαίνει στην Κόρινθο και είναι σαν πυρπολιμένο τοπίο και δεν υπάρχουν οι άνθρωποι έξω. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Εάν συνεχίσουν να μας πολεμάνε έτσι, τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είτε αναφερόμαστε στις Κυριακές, είτε αναφερόμαστε στις αυξήσεις που κάνουν στα πάντα και ταυτόχρονα κάνουν μειώσεις στους μισθούς. Εάν δεν αλλάξει αυτό το τοπίο, ανάκαμψη δεν μπορεί να γίνει. Όχι την Κυριακή να μας ανοίξουνε. Διανυκτερεύοντα να μας κάνουν όπως τα φαρμακεία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον κύριο Θόδωρο Μάρκο, πρώην υποψήφιο βουλευτή και επικεφαλής του ψηφοδελτίου εδώ στην Κορινθία της Δημιουργίας Ξανά. Κύριε Μάρκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μου ρωτώντας σας τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε στην αποχώρησή σας από την Δημιουργία Ξανά, διότι εδώ θα πρέπει να δώσουμε και την είδηση ότι πριν από λίγες ημέρες επισημοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο η αποχώρησή σας από το κόμμα αυτό. Και επιστρέψατε στην Νέα Δημοκρατία από την οποία προερχόσασταν ούτως ή άλλως. Θέλω λοιπόν να πείτε καταρχήν τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε έξω από την Δημιουργία Ξανά, ένα κόμμα το οποίο το στηρίξατε. Είχαμε μιλήσει εδώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου πέρυσι, είχαμε πει πολλά πράγματα και ήσασταν αρκετά ενθουσιώδης με το εγχείρημα αυτό το καινούριο. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να συμμετάσχω στην ενημερωτική εκπομπή του Δελτίου Ειδήσεων. Δεν θεωρώ ότι αποχώρησα από τη Δημιουργία Ξανά. Θεωρώ ότι πανεντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι λόγοι προσχώρησής μου και πανένταξής μου στη Νέα Δημοκρατία δεν είχαν να κάνουν με το γεγονός για τους συνήθεις λόγους που συνήθως κάποιοι άλλοι άνθρωποι προχωρούν από ένα κόμμα και προσχωρούν σε κάποιο άλλο. Δεν υπήρχαν ούτε λόγοι διαπραγμάτευσης, ούτε λόγοι, αν θέλετε, μικροκομματικής απογοήτευσης,
που είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο σε πολλά πολιτικά και κομματικά στελέχη να αποχωρούν σε ένα κόμμα και να εντάσσονται ή να επανεντάσσονται σε ένα άλλο με σκοπό να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη. Εγώ δεν διαπραγματεύτηκα τίποτα για την επιστροφή μου στη Νέα Δημοκρατία. Δεν συζήτησα ούτε για θέσεις, ούτε για αξιώματα, ούτε για ρόλους. Είχα μια επαφή με τον κύριο Ζωντανό, τον αναπληρωτή γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε διάφορα πράγματα, το ανέπτυξα τις πολιτικές μου θέσεις, τις ανασυχίες μου, τους πολιτικούς μας προβληματισμούς και αναζητήσεις και κατέληξα στο συμπέρασμα μετά από αυτή τη συζήτηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ανήκει στο φιλευρωπαϊκό μεταρρυθμιστικό χώρο πλέον, είναι ένα κόμμα το οποίο... Γιατί λέτε πλέον δεν άνοικε πριν από λίγο καιρό δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε. Το λέω πλέον γιατί η Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους 10 μήνες ασκεί κυβερνητική πολιτική. Και είναι, αν θέλετε, το focal point, το σημείο αναφοράς του σημερινού κυβερνητικού σχήματος. Όταν βλέπεις κάποιο κόμμα να ασκεί κυβερνητική πολιτική, εκεί καταλαβαίνεις, πέρα από το ποια πολιτική ακολουθεί, και ποια ρότα και ποιο δρόμο παίρνει προς ποια κατεύθυνση κινείται. Όταν ένα κόμμα είναι στην αντιπολίτευση, θεωρείς, προσωπική μου εκτίμηση και προσωπική μου ερμηνεία, ότι κινείται σαν θολά νερά. Όταν όμως το βλέπεις να κυβερνάει, καταλαβαίνεις προς τα ποια κατεύθυνση βαδίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, ειδικά η Νέα Δημοκρατία στην οποία επανεντάχθηκα, είναι ένας πολιτικός σχηματισμός με φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό και μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τους τελευταίους μήνες, ως κύριος μοχλός του κυβερνητικού σχήματος, σπάει ταμπού. Σπάει ταμπού δεκαετιών. Θίγει θέματα και προωθεί μεταρρυθμίσεις που αν κάποιος τολμούσε να τις αναφέρει, όχι να τις προωθήσει ως κυβερνητικό έργο, να τις αναφέρει, θεωρώ ότι θα θεωρούταν γραφικός και θα περιθωριοποιούταν πολιτικά. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία προβάλλοντας και δρομολογώντας αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο δεν θεωρείται περιθωριακή και γραφική, θεωρείται σύγχρονο κόμμα, μεταρρυθμιστικό, φιλοευρωπαϊκό, και ένα κόμμα που όχι μόνο συμβαδίζει, αλλά και προσπαθεί όσον αφορά το κυβερνητικό έργο και να πρωτοτυπεί και να καινοτομεί. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που λέτε ωραία είναι, αλλά θεωρείτε ότι πράγματι είναι μέσα στον πυρήνα της σκέψης του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, ή απλώς τελικά γίνονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις επειδή επιβάλλονται από την ανάγκη και από την πίεση της Τρόικας? Δηλαδή, οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ο περιορισμός του κράτους, θα γίνονταν πραγματικότητα αν δεν υπήρχε η πίεση της Τρόικας? Θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λαϊκή παροιμία. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δύο το κόσκινο. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο επιταγή της Τρόικας, ούτε αν θέλετε, πολιτική μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όριμες κοινωνικές συνθήκες. Είναι όριμος ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, να δεχτούν και να προωθήσουν τέτοιου είδους αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Πριν 20 χρόνια, μια άλλη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να προωθήσει αντίστοιχες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Δεν ήταν έτοιμη η ελληνική κοινωνία να δεχτεί τέτοιες δομές. Δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να σπάσει ταμπού. Αυτή τη στιγμή, να δεχτεί μάλλον το σπάσιμο ταμπού, αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία είναι όριμη. Βλέπει ότι το πελατειακό κράτος, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί τα τελευταία 30 χρόνια από το 1981 και μετά, πλέον δεν έχει ρόλο. Πλέον το πελατειακό κράτος είναι κοινή παραδοχή όλων, ότι οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό, αν όχι σε συντριπτικό ποσοστό, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Το πελατειακό κράτος πλέον, στο πελατειακό κράτος μάλλον πλέον έχει μπει τα φόπλακα, προχωράμε σε μεταρρυθμίσεις, με αιχμή του δόρατος ως πολιτικό σχηματισμό στη Νέα Δημοκρατία και με μια ελληνική κοινωνία που είναι έτοιμη να αποδεχτεί, να δεχτεί και να προωθήσει τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, εάν μέχρι στιγμής ο Αντώνης Σαμαράς σας εξέπληξε με την παρουσία του στο τιμόνι της κυβέρνησης, ή αν είχατε την αίσθηση από την αρχή ότι με τον ίδιο τρόπο θα πορευτεί και ότι θα έχει αυτή την επιτυχία που θεωρείτε εσείς ότι έχει.
Θεωρώ, θα σας εκπλήξω, όπως εκπλήθηκα και εγώ, θεωρώ ότι η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Πρωθυπουργία ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη όχι για όλους εμάς που μέχρι πρόσφατα δεν συμπορευόμαστε πολιτικά μαζί του, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και για την ελληνική κοινωνία. Η σημερινή κυβέρνηση παίρνει μέτρα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει αντιλαϊκά από ποια άποψη. Ότι αυτά τα μέτρα δεν είχε τολμήσει να τα πάρει καμία κυβέρνηση, γιατί όλες οι κυβερνήσεις, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, χαϊδεύαν αυτιά. Παίρνοντας λοιπόν αυτά τα μέτρα, η Νέα Δημοκρατία σε πολλές δημοσκοπήσεις προηγείται. Κανείς δεν φανταζόταν πριν 5 ή 6 χρόνια, παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, που από το 43% πήγε στο 13% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Κανείς δεν θα φανταζόταν, και γι' αυτό σας αναφέρω ότι ήταν μια έκπληξη ευχάριστη παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Πρωθυπουργία της χώρας, μάλλον το πώς έχει αυτές τους 10 μήνες κινείται ο Αντώνης Σαμαράς ως Πρωθυπουργός της χώρας, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, επαναλαμβάνω. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε αυτόν τον αιώνα που περνάει η χώρα μας, που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, το κόμμα που παίρνει αυτές τις αποφάσεις και προωθεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Μιας και είστε άνθρωπος της αγοράς και επιχειρηματίας, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχει νομοθετήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση το Υπουργείο Ανάπτυξης, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην αγορά. Και το ρωτώ διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα της αγοράς αυτή τη στιγμή, που είναι η ρευστότητα, δεν έχει επιληθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα μέσα σε 10 μήνες. Θεωρώ ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι χρόνια. Θεωρώ ότι το πρόβλημα της αγοράς, της ρευστότητας στην αγορά, δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 3 χρόνια που θεωρούμε ότι υπάρχει κρίση. Το πρόβλημα της ρευστότητας και η κάνουλα από τις τράπεζες άρχισε να κλείνει σταδιακά από το 2007-2008. Με αποτέλεσμα να μην κινείται η αγορά και να φτάσουμε στα σημερινά φαινόμενα. Θεωρώ ότι για να υπάρξει μια κινητικότητα στην αγορά, πέρα από τη ρευστότητα, πρέπει να γίνουν και τομές. Δηλαδή, να σπάσει κοινότυπο αυτό που θα σας πω, το έχετε ακούσει από πολλούς και θα το ακούσετε ακόμα περισσότερους. Να σπάσει γραφειοκρατία. Για να ανοίξει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, από τη μέρα που καταθέτεις τα χαρτιά σου μέχρι να πάρεις το αφημί και να γίνει αυτοψία από την εφορία, αν είναι μια νομικής μορφής εψιλονέψιλον ή ομικρονέψιλον, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα. Σε οποιαδήποτε άλλη αναπτυγμένη δυτική ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, θέλει 3 ημέρες. Θεωρώ ότι κάποια τέτοια πράγματα πρέπει να εκλείψουν, να προωθηθεί το κοινότυπο πλέον fast track, για να έχουμε γρήγορη, ως το δυνατόν γρηγορότερη επιτάξη των διαδικασιών για την ίδρυση εταιριών. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ως εσείς το αναφέρετε, να μην αυτοαποκαλούμε μόνο εγώ, ως άνθρωπος της αγοράς, θεωρώ ότι πρέπει η καθημερινότητα επαγγελματική και επιχειρηματική όσον αφορά τις σχέσεις με τους δημόσιους φορείς και τους δημόσιους οργανισμούς να γίνει πιο απλή. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Κάποιος μπαίνει σε μια ρύθμιση χρεών για ΦΠΑ. Θα πρέπει να πηγαίνει κάθε μήνα για να πληρώσει τη δόση του, να περιμένει συνολικά μία ώρα στην ουρά για να πάρει το διπλότυπο με το χρέος και άλλη μία ώρα στην ουρά για να πληρώσει στο ταμείο. Απασχολούνται υπάλληλοι με μεγάλο φόρτο εργασίας. Αυτή τη στιγμή είναι και λίγοι υπάλληλοι στην εφορία. Στην εφορία που πηγαίνω εγώ στη δουλειά, μάλλον, παραδείγματος χάρη. Αυτά μπορούσε να γίνει εύκολα ηλεκτρονικά για να παίρνει και τα λεφτά του το κράτος πιο γρήγορα, να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης ή ο επαγγελματίας, ο εργαζόμενος ή οτιδήποτε, και οι υπάλληλοι να κάνουν μια περισσότερο αποτελεσματική εργασία. Άρα αυτό το κοινότυπο που λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια, αν θέλετε, μηχανογράφηση του κρατικού μηχανισμού και επιχειρήσεων και οργανισμών, πρέπει να προχωρήσει. Και θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω και για την παρουσία σας στη δημιουργία ξανά το προηγούμενο διάστημα. Θα ήθελα να μου πείτε τι ήταν αυτό το οποίο σας χάλασε εντός εισαγωγικών και έτσι διέριξε κατά κάποιο τρόπο την εμπιστοσύνη, την σχέση εμπιστοσύνης που είχατε ξεκινήσει και είχατε οικοδομήσει με τον κύριο Τζίμερο. Δεν θεωρώ ότι χαλάστηκαμε κάτι.
Ούτε χαλάστηκα με τον κύριο Τζίμερο, ούτε με άλλα στελέχη της δημιουργίας ξανά. Δεν ήταν προσωπικοί οι λόγοι που αποχώρησα. Αναφέρθηκα σε αυτούς πριν και τους λόγους όχι μόνο που αποχώρησα από τη δημιουργία ξανά, αλλά επανεντάχθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η δημιουργία ξανά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Δημιούργησε προσδοκίες, δημιούργησε ότι θα έφερε το κάτι διαφορετικό που άλλοι αναμέναμε και άλλοι θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό που θα μας αντιπροσώπευε. Δυστυχώς, με μεγάλη μου λύπη το λέω, αν και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε παλιούς μου συναγωνιστές και συντρόφους και συνδημιουργούς, με τους οποίους με πάρα πολλούς από αυτούς έχω ακόμα καλές σχέσεις, δυστυχώς, όχι διέπεσαν αυτές τις προσδοκίες, δεν ήταν αυτό το κάτι διαφορετικό που όλοι περιμέναμε. Γιατί? Γιατί κατά τη γνώμη σας, γιατί τα ζήσατε από μέσα, γι' αυτό σας ρωτάω και ξέρετε, σας ρωτάω γιατί. Γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αναρωτιέται, δεν είναι μόνο η δημιουργία ξανά, είναι πολλά νέα κόμματα τα οποία βγαίνουν και διαπιστώνουμε, η δημιουργία ξανά ήταν ένα από αυτό, ότι πολύ σύντομα αποκτούν ασθένειες κομμάτων που είναι και 20 και 30 και 40 χρόνια στο κουρμπέτι. Είναι παιδικές ασθένειες όλων των κομμάτων. Εγώ θεωρούσα ότι η δημιουργία ξανά ίσως δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την επιτυχία του ποσοστού και του Μαΐου και του Ιουνίου. Και του Ιουνίου το ποσοστό δεν ήταν άσχημο. 1,6 με όλο αυτό το διπολικό δίλημα που υπήρχε δεν ήταν άσχημο. Το πρόβλημα της δημιουργίας ξανά ήταν ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την επιτυχία. Ξέρετε, το να πετύχεις κάποια πράγματα είναι ως ενός σημείου δύσκολο. Το να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που έχεις πετύχει είναι το άλλο δεύτερο σημαντικό κομμάτι για το αν θα καταφέρεις να διαχειριστείς για να είσαι πετυχημένος. Η δημιουργία ξανά, προσωπική μου εκτίμηση, με όλο το σεβασμό που τρέφω στους παλιούς μου συνδημιουργούς και συναγωνιστές στη δημιουργία ξανά, με πολλούς έχουν αποχωρήσει και άλλοι, απλά δεν έχουν ενταχθεί σε άλλα κόμματα. Με όλο το σεβασμό και την αγάπη που τρέφω για πολλούς από αυτούς, θεωρώ, όπως σας ανέφερα, ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την επιτυχία με αποτέλεσμα να εμφανίσει συμπτώματα των άλλων κομμάτων. Αν και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή για αυτήν μπορώ να μιλάω πιο άνετα, επειδή σε αυτήν ανήκω πλέον, και ως κυβέρνηση, αλλά και ως κυβερνών κόμμα, δεν εμφανίζει αυτά τα συμπτώματα. Και αναφέρθηκα σε αυτό πριν. Ένα κόμμα που κάνει τέτοιες τομές, το ηγείται στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα. Και κλείνοντας την Κόρινθο, θα έχετε μιλήσει με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα ενεργοποιηθείτε εδώ στην Κόρινθο κομματικά, θα ενεργοποιηθείτε στην Αθήνα? Είμαι σε συνεχή επαφή με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό. Θεωρώ ότι το ζητούμενο δεν είναι πού θα δραστηριοποιηθώ. Θεωρώ ότι το ζητούμενο είναι να προσφέρω κι εγώ με τις σκέψεις μου, τις ενέργειές μου, τις δραστηριότητές μου στο μεταρρυθμιστικό έργο που προωθεί η Νέα Δημοκρατία ως κύριος μοχλός του κυβερνητικού συνασπισμού. Μάλιστα, κύριε Μάρκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα. Είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ένας κρατούμενος στο κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η ζωή του, χάρη στην παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να δούμε τι είπε για το θέμα ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Κορίνθου, Σταύρος Μπρακούλιας. Ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου, Σταύρος Μπρακούλιας, μιλάει στον τηλεοπτικό φακό για τα συμβάντα της εβδομάδας. Ένα από τα περιστατικά που ξεχωρίζει είναι η απόπειρα αυτοκτονίας αλλοδαπού στο κέντρο κράτησης μεταναστών, ο οποίος απειλούσε να πέσει από διόραφο κτίριο, όμως η παρέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και έτσι ο αλλοδαπός έπεσε σε αερόστρωμα που είχε τοποθετηθεί. Πάλι στο 64 έχουμε μια διάσωση ατόμου στο κέντρο μεταναστών, όπου απειλούσε να πέσει από κάποιο κτίριο. Στήθηκε μια μικρή επιχείρηση, όλα πήγανε καλώς. Έπεσε σε ένα αερόστρωμα που εγκαταστήσαμε εκεί πέρα και όλα πήγανε καλά. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΠ ο λοδαπός. Περιγραμματικά θα σας αναφέρω για τα συμβάντα τα χτεσινά. Στις 18 του μήνα είχαμε πυρκαγιά στα κριτικά της αρχαίας Κορίνθου. 4 άτομα πλήρωμα, 2 πυροσβεστικά οχήματα, ώρα ειδοποίησης 12 και 4. Επιστροφής 15 και 10. Κάηκαν 500 τετραγωνικά μέτρα βάλτικα, λάμια και ξηρά χόρτα εντός γεωργικής έκτασης. Μετά είχαμε πάλι ένα συμβάν
στο 83ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, ξέσπασε η ώρα 13:07, όπου κάηκαν ξερά χόρτα θάμνη, μικρά πεύκα εντός της παράπλευρα της δασικής έκτασης πάνω από το Βρεαστιακό. Λάβανε μέρος 3 οχήματα και 6 άνδρες και το συμβάν τελείωσε μετά από μία ώρα εσίως. Μετά είχαμε πάλι άλλο ένα συμβάν χτες στην θέση Πλατάνα, στις αρχές Κλειονές, στο Κοντόσταυλο. Περί ώρα λοιπόν 16 εκλήθη η υπηρεσία να μεταβεί σε δασική πυρκαγιά πλησίων αγροτικής έκτασης. Μετέβη με 3 οχήματα, σύνολο 6 άνδρες. Επέστρεψε στις 20:15, όπου κάηκαν πουρνάρια, φάκες, θάμνη, σχοίνα σε δασική έκταση σε περίπου 2 στρεμμάτων. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι για τους αγρότες που καίνε τις καλλιεργίες τους, τα ελαιόκλαρα, τα αμπέλια, ό,τι θέλουν να κάψουν, να τα καίνε με σύνεση, να οργώνουν γύρω-γύρω από την τον υποκάψη χώρο, να μην καίνε όταν φυσάει ο αέρας, διότι το αποτέλεσμα είναι να μπαίνει και σε δασικές εκτάσεις, το αποτέλεσμα είναι να μπαίνει και σε κτήματα άλλων καλλιεργητών, οι οποίοι τα έχουν οργωμένα και δεν φταίνε σε τίποτα να καίνε τις δικές τους καλλιεργίες. Πρέπει ο καθένας που κάνει χρήση πυρός να την κάνει συνετά. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όταν φυσάει να πάει ο άλλος αγρότης επαγγελματίας να βάλει να κάψει. Ανεπίτρεπτο. Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι της Διόρυγας Κορίνθου από το Πρωτοδικείο κατά τη συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η διοίκηση της επιχείρησης για τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους. Ο πρόεδρος των αυτεργατών της Διόρυγας Κώστας Δήμου τόνιζε ότι πρέπει πλέον να βρεθεί μια λύση ανάμεσα στο προσωπικό και την εταιρεία για να τελειώσει όλη αυτή η αντιπαράθεση προς το συμφέρον όλων. Δικαιώθηκαν τελικά οι εργαζόμενοι της Διόρυγας Κορίνθου από τα δικαστήρια της Κορίνθου για την απεργία της 3ης 9 Απριλίου μετά από απόφαση που εκδόθηκε χθες. Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία είχε προσφύγει στο δικαστήριο για να κηρυχτεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Ο πρόεδρος των αυτεργατών της Διόρυγας, κ. Κώστας Δήμου, τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ανάμεσα στο προσωπικό και την εταιρεία για να τελειώσει το θέμα προς το συμφέρον όλων. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτεργατών, Κώστας Δήμου. Η απόφαση ήταν ευνοϊκή για μας. Έκλεινε το πρωτοδικείο της Κορίνθου, την απεργία μας και οι λόγοι που τις έχουμε εξαγγείλει είναι νόμιμοι και καθόλου δίκαιοι όσον αφορά τα αιτήματα που έχουμε θέσει προς τη διοίκηση και προς το Υπουργείο Οικονομικών κατά επέκταση. Δικαιωθήκατε πανηγυρικά. Δικαιωθήκαμε πανηγυρικά. Και οι τρεις απεργίες που έχουμε εξαγγείλει είναι πλέον νόμιμες στις επόμενες εβδομάδες. Απεργία, όλος ο κόσμος, όπως είδατε και προηγουμένως εδώ πέρα μαζεμένος, περιμένουμε μια θετική εισήγηση από την εταιρεία την οποία. Εδώ και καιρό την ψάχνουμε για να ενεργοποιηθεί το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει λύση στο θέμα μας. Φάνηκε και προχθές στη συνεδρίαση της Βουλής. Τα αιτήματά μας υποστηριχθήκαν από όλα τα κόμματα της Βουλής. Είχε καθολική υποστήριξη. Απλά επειδή υπάρχει συναρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών με τον Ναυτιλίας, πρέπει να δουν στις συνεννόησεις τα δύο Υπουργεία μεταξύ τους. Περιμένουμε μια θετική εισήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών για να τελειώνουμε και εμείς. Να μην ταλαιπωρούμε ούτε τη διοίκηση, ούτε τον κόσμο, ούτε τους εαυτούς μας. Αν υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πλευρές, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε στο τέλος. Πηγή πλούτου και τουριστικής εκμετάλλευσης μπορεί να αποτελέσουν τα λουτρά της ωραίας Ελένης, σύμφωνα με το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κορινθίων, Πέτρο Λέκα. Ο κ. Λέκας, μιλώντας στην κάμερα του Άξονα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού και του θερμαλισμού στην Κορινθία αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Με στόχο την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού και του θερμαλισμού στην Ελλάδα, αλλά και την ανάδειξη του ιαματικού πλούτου, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων Πέτρος Λέκας μίλησε για την αναγνώριση των ιαματικών πηγών όπως είναι αυτή στα λουτρά της Ωραίας Ελένης. Βρισκόμαστε στο στάδιο αναγνώρισης. Υπάρχει ένας νόμος από το 2006, ο λεγόμενος νόμος Πετραλιά, που θέλει να αναγνωριστούν με κάποιες διαδικασίες. Αναλύσεις νερού, μελέτες, υδρογεωλογικές κλπ. Όλες οι αιματικές πηγές της Ελλάδος. Εμείς, όπως γνωρίζετε, είμαι στο Σύνδεσμο Αιματικών Πηγών στην Εκτελεστική Επιτροπή. Από τις πρώτες ενέργειές μου ήταν να προχωρήσουμε για όλη την Ελλάδα αυτή τη διαδικασία αναγνώρισης. Για την Ωραία Ελένη θα είμαστε από τους πρώτους δήμους που θα αναγνωριστεί αυτή η πηγή. Ήδη κάναμε αναλύσεις νερού, ήδη γίνονται μελέτες υδρογεωλογικές και πιστεύω το πρώτο δείγμα το πήραμε, το δεύτερο δείγμα αρχές Ιουνίου, θέλει από τον νόμο δύο δείγματα του ιαματικού νερού.
μέχρι το Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει τη διαδικασία αναγνώρισης. Μετά έχουμε την πιστοποίηση, πλέον μετά είμαστε ελεύθεροι να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή της. Στόχος είναι συνεργασία Δήμου, Περιφέρειας, Υπουργείου Τουρισμού και Ιδιώτη και του συνδέσμου, μέσω του Συνδέσμου Πνευματικών Πηγών που εγώ έχω την ευθύνη για την πηγή της Ολέας Ελένης, να κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος, να έρθουν επενδυτές και όσοι κάνουν ξενοδοχεία από 4 στέρων και άνω θα μπορέσουμε στην περιοχή βέβαια την ευρύτερη της κοινότητας Καρατακίου, των Ρωτρών της Ολέας Ελένης, να κάνουν επένδυση για να χρησιμοποιήσουν το λιαπαντικό νερό για τουριστικούς λόγους. Πολύ σύντομα θα είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που θα πιστοποιηθούμε σαν ωραία λένε και θα την αξιοποιήσουμε μετά από τόσα χρόνια, από 2,5 χρόνια που υπάρχει αυτή η πηγή. Λειτουργήσε ιδιωτικά βέβαια για 20-30 χρόνια, από το 1985 και πίσω, αλλά τώρα όμως εμείς μπαίνουμε δυνατά σε αυτό το τουριστικό προϊόν, στον πνευματικό τουρισμό, στον θερμαλισμό, στην τουριστική ανάπτυξη και του Δήμου Κορυθίων και της Νομού Κορυθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου διαμέσου της πηγής της Ολέας Ελένης. Τη μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο, προβλέπεται ότι η μείωση θα φτάσει κατά μέσο όρο το 20%. Ο ιδρυτής του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας και πρώην αξιωματικός Βασίλης Πανταζής υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι απαραίτητα αρνητική, αν και συμπλήρωσε ότι σε αυτή την κρίση οι ενόπλες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα δομή δυνάμεων των ενόπλων δυνάμεων. Με την ολοκλήρωση της σύνταξης του θα τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή και στον ΚΙΣΕΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων κατά 20% κατά μέσο όρο. Για το θέμα μίλησε ο ιδρυτής του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας Βασίλης Πανταζής, ο οποίος αναφέρει ότι δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σε αυτή την κρίση μόνο οι ένοπλες δυνάμεις έχουν να δώσουν. Όσον αφορά το σχέδιο μείωσης των ανώτατων αξιωματικών στο στρατό, σε ένοπλες δυνάμεις, πράγματι με το νέο σχέδιο που φτιάχνει τη νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων προβλέπεται 20% μείωση το βαθμό των ανωτάτων, του ποσοστού των ανωτάτων αξιωματικών, δηλαδή από ταξιέρχο και πάνω. Και βέβαια στο μέλλον προβλέπεται και περαιτέρω μείωση. Αυτό δεν είναι και απαραίτητα κακό, εφόσον ταιριάζει με τη νέα δομή που σχεδιάζει το Υπουργείο για τις ένοπλες δυνάμεις. Απλώς θα ήθελα να θυμίσω ότι σε αυτή την κρίση μου φαίνεται μόνο οι ένοπλες δυνάμεις έχουν να δώσουν ή έχουν κάποιοι να πάρουν από αυτές. Θυμίζω ότι στους απόστρατους έχουν φτάσει απώλειες συντάξεων μέχρι και 75%. Στους εν ενεργεί αντίστοιχες μειώσεις μισθών οπωσδήποτε σε σχέση με τους άλλους πολίτες πολύ μεγαλύτερες και τα ένοπλο τμήμα του ελληνικού λαού απλώς ζητάει δικαιοσύνη. Αυτή την περίοδο βέβαια βλέπω ότι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι τους κορόιδεψε κυρίως το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο στήριξαν και ήδη αναζητούν στέγη σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε να έρχονται πολλοί συνάδελφοι στο δικό μας το κόμμα, το Σύνδεσμο της Ελληνικής Ενότητας, το κόμμα που δημιουργήθηκε από πρωτοβουλία αποστράτων. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω ότι να μην περιμένουν ότι εμείς σχεδιάζουμε να φτιάξουμε μισθούς και συντάξεις αποστράτων. Εμάς μας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη και μέσα στα πλαίσια αυτής της δικαιοσύνης πιστεύω θα λυθούν όλα τα προβλήματα για όλες τις κοινωνικές τάξεις. Μία ακόμα απόπειρα να ελέγξει τις μαύρες τρύπες στον χώρο της υγείας κάνει το Υπουργείο με δύο νέα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία θα παρακολουθούν τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιούν οι περίπου 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Με το νέο σύστημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιες διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται, από ποιους ασθενείς και σε ποιο κέντρο ακριβώς. Μέχρι σήμερα το σύστημα επέτρεπε οι ελεγχτές να βλέπουν μόνο το παραπεμπτικό και στη συνέχεια το τιμολόγιο, χωρίς να γνωρίζουν έτσι αν μια πράξη έχει εκτελεστεί. Με το νέο σύστημα θα διευκολυνθούν και οι πληρωμές των γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων, καθώς η καταγραφή θα γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς να χρειάζεται να στέλνουν έγγραφα ή να περιμένουν την εκαθάρισή τους. Πότε, πού και πώς. Το τρίπτυχο αυτό θα διακατέχει πλέον και τις διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιούν οι περίπου 10 εκατομμύρια ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ σε διαγνωστικά κέντρα και μονάδες, καθώς υιοθετείται νέο ηλεκτρονικό σύστημα.
Για το θέμα μίλησε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου, Σωτήρης Δαμασκηνός, τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπει πλαφόν στον έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων με το παραπεπτικό που στέλνει ο παθολόγος. Το θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι οι καινούριες οδηγίες του Υπουργείου όσον αφορά τον έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων με το παραπεπτικό που στέλνει ο παθολόγος. Θα πρέπει να υπάρχει ή μάλλον υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ του παραπεμπτικού και των εξετάσεων, ούτως ώστε οι εργαστηριακοί γιατροί να έχουν λιγότερη δουλειά, να ελέγχονται καλύτερα, όπως καθώς και οι παθολόγοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξέρουμε ακριβώς πόσα παραπεμπτικά γράφονται, πού πηγαίνουν και να γίνεται καλύτερος έλεγχος. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει πλαφόν σε όλες τις εξετάσεις. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν εργαστήρια που κάνουν 1000 εξετάσεις την ημέρα και εργαστήρια που κάνουν 50. Ο Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει τον Υπουργό και είναι πάντα στη διάθεσή του για οτιδήποτε αφορά τον έλεγχο και την ποιότητα του ελέγχου. Είμαστε αμήλικτοι στους συναδέλφους που δεν ακολουθούν την εντολή του Υπουργείου και γράφουν ασύστολα είτε εξετάσεις είτε φάρμακα. Είδομε. Να επιστρέψουμε στην Τρίπολη και τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς την παραδοξότητα να πληρώνουν οι δημότες της Τρίπολης τέλη καθαριότητας, χωρίς ο Δήμος να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση του να μαζεύει τα σκουπίδια από τους δρόμους, σχολίασε ο αρχηγός της Μίζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης, Δημήτρης Παυλής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα. Ο κ. Παυλής δεσμεύτηκε να προχωρήσει άμεσα στη συλλογή υπογραφών από τους δημότες, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν καταβάλει για τέλη καθαριότητας, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα που απασχόλησαν τις συνεδρίες του Συμβουλίου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο αρχηγός της Μίζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης Δημήτρης Παυλής και αναφέρθηκε σε θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρία του Συμβουλίου, όπως η ένταση για τα σκουπίδια, η επιστροφή τελών καθαριότητας και την κανονιστική πετρινού. Είναι γεγονός ότι οι πολίτες έχουν υπερβεί τα όρια τους και βεβαίως δικαιολογούνται για την όποια αντίδραση μπορούν να εκφράσουν. Το θέμα είναι ότι με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα, θα έλεγα, έχοντας την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα με έναν διαφορετικό τρόπο και με όχι με τον τρόπο που χθες τουλάχιστον όλοι μας είδαμε το πώς υπήρξε η ανάλογη συμπεριφορά. Βέβαια, στην όποια αντιπαράθεση υπάρχουν και υπερβολές και λέγονται και διάφορες κουβέντες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτά και να απειλούμε για δικαστήρια και οτιδήποτε και εισαγγελείς. Έτσι, ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι πλέον δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία με τη διαχείριση των απορριμμάτων και δικαίως νομίζω διαμαρτύρεται. Θα ήθελα να τονίσω άλλη μία φορά, επ' ευκαιρία αυτού γεγονότος, ότι αυτό είναι μια προσωρινή λύση η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα καθυστερήσει αρκετά στο να μεταφερθούν όλα τα απορρίμματα που είναι μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολλά πλέον τα απορρίμματα και χρειάζεται εντατικοποίηση και μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου για να μπορέσει να τα αποσύρει μέσα σε λίγες μέρες. Ήδη είμαστε σε μια περίοδο που η αλλαγή της θερμοκρασίας είναι εμφανής, με αποτέλεσμα πλέον να δημιουργούνται πολύ έντονα προβλήματα στην υγεία των πολιτών με τις οσμές και όλα αυτά τα προβλήματα που τέλος πάντων ανακύπτουν. Θέλω επίσης, επί τη ευκαιρία, να τονίσω άλλη μία φορά ότι με αυτές τις λύσεις δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρέπει άμεσα, επαναλαμβάνω, και δεν παίρνει χρόνο γιατί το χρησιμοποιούν τέχνος πάρα πολύ αυτό, δεν θέλει πάνω από μία-δύο μέρες να βρεθεί ο χώρος του δημοσίου. Υπάρχουν χώροι του δημοσίου. Να μην με προκαλούν συνεχώς ποιος είναι αυτός ο χώρος. Να δηλώσουν την αδυναμία τους και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να τους πούμε και τους χώρους και οτιδήποτε και να βοηθήσουμε. Δεν δηλώνουν τίποτα. Όσες φορές έχουμε επιχειρήσει να βοηθήσουμε, λεκτικά πάντα ζητούν την στήριξή μας, αλλά επί της ουσίας δεν θέλουν καμία στήριξη. Έχουν αποφασίσει αυτοί τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να το διαχειριστούν. Πρέπει λοιπόν άμεσα, μέσα σε μία-δύο μέρες, να τελειώνει αυτό το θέμα με το χώρο. Υπάρχουν χώροι του δημοσίου
να ο χώρος αυτός που έχει τις προϋποθέσεις, το επαναλαμβάνω, από την πλευρά του Δημάρχου να δοθεί δυνατότητα επίταξης του χώρου αυτού και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και να μεταφερθούν μέσα σε 10 μέρες στα σκουπίδια όλα εκεί. Και από εκεί λοιπόν να μεταφορτώνονται προς το παρόν, προς την Αθήνα, σιγά σιγά, ώστε μέσα σε 15 μέρες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να μπορούμε και τα παραγόμενα ημερησίων σκουπίδια να μεταφέρονται στο χώρο αυτόν. Δυστυχώς, όσες φορές το έχουμε αναφέρει αυτό, δεν θέλουν να ακούσουν ή κάνουν πως δεν ακούν. Τους ενδιαφέρει μόνο να ασχολούνται όλοι οι άλλοι για να τους υποδεικνύουν χώρους. Εάν με καλέσουν λοιπόν να τους υποδείξω χώρο και το δηλώσουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να πάμε και να βρούμε μαζί και να βοηθήσουν. Ανέβηκε το θερμόμετρο της έντασης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης. Αγανακτισμένοι πολίτες βρέθηκαν εκεί προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια, ενώ έστρεψαν την οργή τους στον Δήμαρχο Γιάννη Σπυρνιώτη, προς τον οποίο άφησαν υπονοούμενα περί διαπλοκής με τη μαφία των σκουπιδιών. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος αντέδρασε έντονα, ενώ λίγο αργότερα οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο κατά τη συζήτηση του θέματος της κανονιστικής για την πλατεία Πέτρινο. Απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι να μην καλυφθεί το κύριο μέρος της πλατείας Πετρινού με τραπεζοκαθίσματα, δήλωσε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Μηνιώτης μετά από τη χθεσινή μεγάλη συζήτηση για την κανονιστική της πλατείας Πετρινού και την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η κανονιστική έχει συγκεκριμένους στόχους και συμπλήρωσε ότι η πρόταση είναι λιγότερο λαθασμένη για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πλατεία. Επιπλέον, τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή επιδιώκει και θέλει να μπει μια τάξη στην πλατεία. Αναφέρθηκε επίσης και στην κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια, καθώς χθες, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δέχθηκε άσχημους χαρακτηρισμούς περί διαπλοκής από αγανακτισμένους πολίτες που βρέθηκαν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για το χάλι που παρουσιάζει η πόλη τον τελευταίο καιρό. Είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής ο χώρος, κύριος χώρος της πλατείας, να παραμείνει ελεύθερος πολίτης. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν υπάρχει πλατεία, δεν έχει κανένα λόγο, δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και όλα τα εμπορικά καταστήματα στον χώρο το συγκεκριμένο. Είναι απόφαση, ακούσαμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το θέμα έχει εξαντληθεί, εδώ και 5 μήνες γίνεται διάλογος. Και ενώ την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε μια συνάντηση πάλι με προσώπους των επιχειρηματιών, τον νομικό τους σύμβουλο και τεχνικό τους σύμβουλο, και είχαμε πει Δευτέρα, Τρίτη, μας φέρουν μια πρόταση, η πρόταση κατατέθηκε στην άνοιξη του Συμβουλίου, η οποία πρόταση σε κάποιο σημείο ταυτιζόταν με τη δική μας, δηλαδή ήταν μέχρι και τα δέντρα, δηλαδή εκεί που τελειώνει ο κυβόλιος και αρχίζει η πλακόστρωση με τις ορθογωνικές πλάκες, ενώ σε άλλες τρεις, σε άλλα τρία σημεία ήταν μετά τα δέντρα και μέχρι τον φωτισμό. Δηλαδή καταλαμβανόταν ένας χώρος επί της πλατείας. Μάλλον ή επί της διαμορφωσής πλωτείας, έτσι για να καλύψω και το φίλο μου τον Τάσο τον Κακελαμάνο που ανέφερε τους πεζόδρομους που είχαν χαρακτηριστεί το 2009. Παράλληλα όμως, γινόταν και μία πρόταση να μείνει ένα μέτρο μπροστά στα καταστήματα για κατάληψη της όψης των καταστημάτων. Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει τόσο με το επιμελητήριο, ακούστηκε και ο εκπρόσωπος, το οποίο στην πορεία μετά από προφανώς παρέμβαση των επιχειρηματιών άλλαξε την άποψη, όσο και με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και την Ομοσπονδία των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αρκαδίας, που ο πρόεδρος της ήταν και παρόν στο Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή, σε συνδυασμό, επαναλαμβάνω, με την απόφασή μας, η πλατεία, ο κυρίως χώρος να μείνει ελεύθερος για τους πολίτες, είναι η πιο, ή μάλλον η λιγότερο λανθασμένη και επώδυνη λύση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπει μια τάξη σε όλη την πόλη. Φυσικά γίνονται κάποια, ένας ικανός αριθμός έργων και φυσικά έχει απορριθμιστεί κατά κάποιο τρόπο η λειτουργία της πόλης, αλλά θεωρώ ότι όταν τελειώσουν τα έργα και έχουμε βάλει συγκεκριμένους κανόνες, νομίζω ότι η Τρίπολη θα γίνει από τις καλύτερες πόλεις της χώρας, θα έλεγα. Νομίζω ότι αποκτά μία ταυτότητα και αυτή την ταυτότητα που δημιουργείται τώρα, θέλουμε να την περιφερειώσουμε. Και σχετικά με τη συμπεριφορά την όποια, γιατί είπε, λέει, για τη συμπεριφορά. Τώρα, αν ο κ. Παυλής αποδέχεται να τον αποκαλούν, όπως είπατε, διαπλεκόμενο και λαμόγιο, που είπε κάποια κυρία,
Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν το αποδέχομαι. Και δεν το αποδέχομαι γιατί. Γιατί τι έκανα. Ο κύριος Δέδες που ήρθε μαζί με αυτή την ομάδα και συμμετέχει και στην Συντονιστική Επιτροπή των Φορέων, διάβαζε ένα κείμενο. Αυτά που αναφέρονται στο κείμενο, αυτά ακριβώς έχουμε κάνει. Και τα είχαμε κάνει πολύ πριν παρέμβουν οι φορείς να μας τα υποδείξουν. Και καλά κάνανε και τα υπέδειξαν και ήταν και συμβολή τους σοβαρή στο να δρομολογείται κάποια λύση στο θέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να εκτοξεύονται ένθεν και κήθεν χαρακτηρισμοί περί λαμογείων, διαπλεκόμενων κλπ. Νομίζω ότι πάει πολύ. Φυσικά κάποιοι σύμβουλοι αντέδρασαν και καλά έκαναν. Εγώ απλώς ζήτησα από τη συγκεκριμένη κυρία να δεσμευτεί να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές και μας είπε ότι δεν την αφήνει το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Η μεγάλη επιτυχία που είχε πέρυσι το πρόγραμμα Δημοτικός Λαχανόκηπος του Δήμου Τρίπολης υποχρέωσε τη Δημοτική Αρχή να ανανεώσει το πρόγραμμα και φέτος. Έτσι, αποφασίστηκε η μίσθωση ενός νέου αγροκτήματος, το οποίο θα περάσει στα χέρια του Δήμου για 2 χρόνια, με τη λειτουργία του να ξεκινά το Μάιο. Για δεύτερη συνεχή χρονιά θα λειτουργήσει ο Δημοτικός Λαχανόκηπος στην Τρίπολη. Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης Γιώργος Παπαδημητρίου, η περσινή χρονιά ήταν επιτυχημένη και φέτος αποφασίστηκε η μίσθωση ενός νέου αγροκτήματος, το οποίο θα επιστωθεί για 2 χρόνια και η λειτουργία του θα ξεκινήσει τον Μάιο. Βρισκόμαστε και πάλι στον χώρο Αρσενέικα. Έγινε μια διαδικασία φέτος μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συνεχίσουμε τη δράση του Λαχανόκηπου που ξεκίνησε την περσινή χρονιά και κατά γενική ομολογία ήταν επιτυχημένη. Έγινε μια εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη μεριά του Δήμου. Ενδιαφέρον εκδήλωση μόνο να παραχωρήσει αγρόκτημα ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος που είχαμε και πέρσι. Στον χώρο λοιπόν αυτό που βρισκόμαστε τώρα, ο χώρος είναι σε ένα στάδιο κάποιων εργασιών που πρέπει να παραδοθούν από τον ιδιοκτήτη. Εμείς σαν Δήμος με την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καθαρίσουμε τον χώρο, καθαριστούν χορτάρια και κατά κύριο λόγο θα πρέπει να τακτοποιηθούν το αρτεστικό σύστημα, να τοποθετηθεί εξ αρχής γιατί έχει μαζευτεί, να ελεγχθούν ζημίες που πιθανόν να υπάρχουν, να γίνουν οι αντικαταστάσεις και στη συνέχεια ο χώρος θα παραδοθεί στους δικαιούχους, στους τούντες μας, αυτούς που θα κάνουν αιτήσεις. Ήδη χθες βγάλαμε μια ανακοίνωση, η οποία ξέρω θα αναλυθεί σήμερα ή θα παίξει και στα κανάλια, μέχρι τις 29 Απριλίου. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις στο Δημαρχείο, στο Γραφείο της Γεωργικής Ανάπτυξης ή και ηλεκτρονικά στο site του Δήμου, να καταθέσουν αιτήσεις και στη συνέχεια να γίνει η διανομή των αγροτεμαχίων. Περίπου το αντίτιμο που πρέπει να πληρώσουν και ποιοι εξαιρούνται από αυτό, να μας πει. Το αντίτιμο είναι καθορισμένο στα 30 ευρώ για κάθε δικαιούχο και εξαιρούνται δημότες οι οποίοι είναι πολίτεκνοι, τρίτεκνοι, άποροι, άνεργοι. Κύριε Παπαδημητρίου, πέρσι πόσες θέσεις είχατε δώσει? Πέρσι δώσαμε 139 θέσεις. Φέτος, στις ίδιες θέσεις θα μείνουμε? Όχι, δεν μείνουμε στις ίδιες θέσεις γιατί καλλιεργήθηκε μεγαλύτερο κομμάτι του αγροτομαχίου. Θα καλλιεργηθεί, δηλαδή είχαμε πολύ μεγάλους κοινόχους στους χώρους περισσαφής, οι οποίοι θα μείνουν φέτος, είναι περιορισμένοι. Πιστεύω να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πιθανόν 20 κομμάτια παραπάνω. Ό,τι υπολογίζεται θα είναι περίπου έτοιμο ο Λαχανόκηπος? Ο Λαχανόκηπος είναι με την ολοκλήρωση των αιτήσεων. Πιστεύω ότι θα μπορούμε μετά από 2-3 μέρες να κάνουμε μια κλήρωση και να. Δηλαδή και πριν το Πάσχα θα μπορούσε να γίνει. Τώρα, αν το κάνουμε μετά το Πάσχα την διανομή. Δηλαδή, ο χώρος όπως βλέπετε είναι ήδη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να ετοιμαστεί. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων θα έχουμε ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Οι άνθρωποι που είχαν και πέρσι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις και φέτος? Καταρχήν όχι, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτή τη φάση. Η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου σε μια περιοχή με πολλές δασικές εκτάσεις όπως είναι ο νομός Αρκαδίας τέθηκε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Νομού. Το παρόν στη συνεδρίαση που έγινε υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα έδωσαν όλοι οι δήμαρχοι του Νομού αλλά και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων. Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Αρκαδίας με σκοπό την προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Παρόντες στη σύσκεψη, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων που έχουν εμπλοκεί στο θέμα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών. Είναι η καθιερωμένη σύσκεψη, η οποία γίνεται κάθε φορά, κατά τον μήνα Απρίλιο, και συζητάμε, εντοπίζουμε προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις εν ώψη της θερινής περίοδου, που είναι μια δύσκολη περίοδος όσον αφορά τις πυρκαγιές. Φέτος, επειδή είχαμε και πολλές βροχές και υπάρχει μεγάλη βλάστηση,
Φοβόμαστε ότι το καλοκαίρι θα είναι μια δύσκολη εποχή. Σήμερα λοιπόν έγινε μια πράγματι πολύ καλή συζήτηση, πιο πολύ ήταν πρακτική συζήτηση παρά ευχολόγια, και καθίσαμε κάτω και είδαμε αναλυτικά πού έχουμε πρόβλημα, τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί προλαμβάνει παρά θεραπεύει. Είναι στην ιατρική, το ίδιο ισχύει και για την πυρόσβεση. Δόθηκε πολύ σημασία και έγινε μεγάλη συζήτηση πάνω στη στελέχωση των πυροφυλακίων. Μας παρουσίασε ο κύριος Διοικητής της Πυροσβεστικής Αρκαδίας τα πυροφυλάκια και είδαμε πώς μπορεί να καλύψουμε. Κάποια από αυτά καλύπτηκαν από τους Δήμους και κάποια από την πυροσβεστική και κάποια τελευταία από εθελοντές. Για την ευκαιρία τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι εθελοντές μας είναι πάντα πρωτοπόροι και τους ευχαριστώ για μια άλλη φορά. Επίσης έγινε συζήτηση πάνω σε δρόμους δασικούς. Δυστυχώς στο δασαρχείο υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι οι οποίοι είναι δύσκολοι, έχουν φυτρώσει χορτάρια, έχουν να καταρριφθούν χρόνια και είναι δρόμοι σημαντικοί οι οποίοι βοηθάνε στην προσβασιμότητα για τα δάση μας στην περίπτωση φωτιάς. Το δασαρχείο αδυνατεί να καταρρίψει, δεν έχει χρήματα, αν και αυτοί οι δρόμοι ανήκουν, είναι δασικοί δρόμοι και είπαμε η Δήμη και η Περιφέρεια σε συνεργασία να πάμε να καθαρίσουμε τους πιο σημαντικούς, αυτούς οι οποίοι οδηγούν προς δάση, όπως το Μέναλο. Μέσα στο Μέναλο πρέπει να καθαρίσουμε οπωσδήποτε κάποιους δρόμους για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων. Έγινε επίσης συζήτηση για να υπάρξει φύλαξη γύρω από τις χωματερές που υπάρχουν στον νομό και γενικότερα μία συζήτηση ο καθένας από την πλευρά του, γιατί συμμετείχε ο στρατός, συμμετείχε η αεροπορία, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, όλοι οι δήμοι, οι εθελοντές, οι κυνηγοί, οι ορειβάτες και το φορέας Πάρνωνα και άλλοι φορείς. Στο τέλος της κουβέντας μας έγινε και μία συζήτηση πάνω στους σεισμούς, γιατί η χώρα μας είναι μια όμορφη χώρα η Ελλάδα, αλλά είναι όμορφη γιατί έχει δημιουργηθεί και από πολλούς σεισμούς. Είμαστε μια περιοχή η οποία είναι σεισμογενής και πρέπει λοιπόν πάντα και εκεί να είμαστε προετοιμασμένοι. Έγινε μια συζήτηση, εντοπίσαμε κάποια προβλήματα και εκεί, ζητήσαμε κάποια θέματα να λυθούν από τις υπηρεσίες και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τα έχουν λύσει. Το μόνο που έχω να πω, να ευχηθώ ότι τη χρονιά που έρχεται, το καλοκαίρι, να μην έχουμε μεγάλες φωτιές, γιατί σίγουρα μικρές φωτιές θα έχουμε, αλλά πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και εμείς σαν περιφέρεια και η πυροσβεστική και η αστυνομία και η Δήμη, ώστε όλοι μαζί να προλαμβάνουμε την επέκταση των πυρκαγιών, γιατί φωτιές μικρές θα έχουμε οπωσδήποτε. Να μην έχουμε μεγάλες φωτιές, καταστροφικές φωτιές, γιατί στο πετσί μας έχουμε νιώσει, έχουμε ζήσει για αρκετές μεγάλες φωτιές και κυρίως τις φωτιές του 7, που τις έχουμε ζήσει από πολύ κοντά και ακόμα έχουν πληγώσει την περιοχή μας. Είχαμε και ανθρώπινα θύματα και ακόμα δεν έχει έτσι σηκώσει κεφάλι, που λέμε, η περιοχή. Ακόμα τα σημάδια της καταστροφής αυτής είναι έντονα στο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας. Άγιο είχε ο Χουάν Παύλο Κάφα, ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης, καθώς το όχημά του ανατράπηκε στη λεωφόρο ΟΗΕ χθες το μεσημέρι, με τον ίδιο ευτυχώς να μην τραυματίζεται. Ο Ισπανός μέσος κατευθυνόταν προς το γήπεδο προκειμένου να συμμετάσχει σε φιλικό παιχνίδι της ομάδας του, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητό του ανατράπηκε. Ευτυχώς ο Κάφα βγήκε σώος και απολαβής από το αυτοκίνητο. Από θαύμα σώθηκε ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα Τρίπολης Κάφα, όταν για άγνωστη ως τώρα αιτία το αυτοκίνητό του που οδηγούσε στη λεωφόρο ΟΗΕ εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε κοντά στις γραμμές του τρένου σχεδόν κατεστραμμένο. Ευτυχώς ο αθλητής της αρκαδικής ομάδας δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Εντάξει, έφυγε το αυτοκίνητο, να σηκώνεται στον αέρα, ναι, και να χτυπάει πάνω στη γραμμή ο ουρανός του αυτοκίνητου. Α, γύρισε ανάποδα δηλαδή. Έφερε, ναι, και γύρισε ανάποδα προς το δώρο του αυτοκίνητου. Είχε χτυπήσει. Όχι. Βγήκε μόνο στο αυτοκίνητο. Έτρεχε ή είναι γενικά εδώ το θέμα του δρόμου της ζωής. Έτρεχε. Εκεί έφυγε για λούσεις. Ναι. Και λέω πηγαίνετε τον στο νοσοκομείο διότι θα έχει χτυπήσει. Για αυτή την ώρα ήταν ζεστός. Η ολοένα και αυξανόμενη ένταση του φαινομένου της επετείας στην Τρίπολη απασχόλησε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Νίκος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μίλησε για επαγγελματίες ζητιάνους που κακομεταχειρίζονται ακόμα και μικρά παιδιά. Το φαινόμενο της επετείας έχει λάβει διαστάσεις μεγάλες στην Τρίπολη και πολύ λογικά συζητήθηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης Νίκος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος μίλησε για επαγγελματίες ζητιάνους που κακομεταχειρίζονται μικρά παιδιά και στη συνέχεια έκανε λόγο για ντροπή για την πόλη. Θέλω να βάλω ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με κάποιες γυναίκες οι οποίες κακοποιούν μικρά παιδιά.
αυτές κάνουν επαγγελματική επαιτία στην πόλη και ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και βλέπεις εδώ μια γυναίκα με ένα μωράκι δίπλα με 2-10 βαθμούς, έτσι. Και εμείς βλέπουμε αυτή την κατάσταση που είναι λεγόμαστε. Λέω λοιπόν, λόγω τότε τώρα τελευταία, αυτός ο αριθμός των γυναικών είναι συνεχώς αυξανόμενος. Είναι και άντρες παρέα, λοιπόν, με άντρες. Οι άντρες πίνουν μπύρα στο συγκρουβάνι στην πλατεία. Τους έχω δει. Και λέω λοιπόν, είναι ντροπή να πούμε, πάση περιπτώσει και την πόλη, να βλέπουμε τέτοια κράματα, ας πούμε. Δηλαδή να βλέπεις τώρα ένα μωρό παιδάκι δίπλα, το οποίο ούτε κλαίει, είναι δεμένο, ούτε πεινάει, ούτε δεν ξέρω κι εγώ πώς το έχουν εκεί πέρα, έτσι. Και κάποτε, τώρα θα έρθει το καλοκαίρι, θα ψήνει ο ήλιος το ψωμί και το παιδάκι θα είναι δίπλα. Και ποια είναι η διαδρομή τους, η πορεία τους παραπέρα, έτσι, σε αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον. Και επαναλαμβάνω, κάνουν επαγγελματική επαιτία, που νομίζω ότι πρέπει να απαγορεύεται κιόλας η επαγγελματική επαιτία. Μαζί. Η πρόταση είναι ότι αυτές δεν ξέρω τι κατηγορία είναι, μπορούν να πάνε να φιλοξενηθούν σε ξενώνες φιλοξενίες. Να μην υπάρχει αυτό το χάλι, έτσι, και πέρα δηλαδή από αυτό, είναι και θέμα, ας πούμε, τώρα έτσι. Και δεν μπορεί να το βλέπεις, δηλαδή. Από τη μία είναι ένα σκυλιάζει στο Αθία Πετρινό, από τη μία είναι ένα σκυλιάζει στο Αθία Πετρινό, από τη δηλαδή υπάρχει ένα κέντρο μπάχαλο. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό το οποίο έχει απασχολήσει τους τελευταίους 3 μήνες και ιδιαίτερα το τελευταίο δεκαήμερο και τα site αλλά και το Υπουργείο της Δημόσιας Τάξης, το οποίο έχει κάνει και σχετική ανακοίνωση. Είναι μια συγκεκριμένη σφύρα πανεθνική η οποία χρησιμοποιεί τα παιδιά με διάφορα σκευάσματα ώστε αυτά να μην πλένουν, όπως έχετε παρατηρήσει, απλά να κοιμούνται συνέχεια, με αποτέλεσμα στο μέλλον η υγεία τους να έχει σοβαρά προβλήματα αν δεν πεθάνουν. Και ουσιαστικά χρησιμοποιούν τα παιδιά ως αναλώσιμα προϊόντα με ημερομηνία λήξης. Να δώσουμε, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε το δελτίο μας, δύο αθλητικές ειδήσεις. Πριν από λίγη ώρα, ο Παμβαχαϊκός έχασε με 3-0 σετ από τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 βόλεϊ των ανδρών. Τα σετ ήταν 19-25, 20-25 και 17-25 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εμφανίστηκε πολύ καλός σε αντίθεση με τον Παμβαχαϊκό, ο οποίος ειδικά στο πρώτο σετ ήταν έκανε πολύ άσχημο ξεκίνημα. Τώρα, στη σειρά των αγώνων ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1, ισοφάρισε κατά κάποιο τρόπο την απώλεια που είχε στην έδρα του χάνοντας το πρώτο παιχνίδι και αύριο θα γίνει το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει και το αυριανό παιχνίδι, τότε στέφεται πρωταθλητής με 3-1 στην σειρά των τελικών. Αν όμως κερδίσει ο Παμβαχαϊκός, τότε θα οδηγηθούμε σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει την Δευτέρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Η δεύτερη είδηση είναι πιο ευχάριστη, αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος αυτή τη στιγμή, περίπου 2 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι στην Τουρκία, προηγείται 64-71, έκανε ένα σερί 10-0 εδώ και λίγα λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε χάνοντας, έκανε ένα εξαιρετικό σερί με 10-0, προηγείται τώρα 64-71, 2 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το παιχνίδι και κατά πάσα πιθανότητα, εάν αυτό το αποτέλεσμα διατηρηθεί, θα κερδίσει και θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Λονδίνου. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον. Από όλους τους συντελεστές του ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλή σας νύχτα.